Λοιπόν, παιδιά, γεια σας. Θα σας δείξω λίγο εδώ πέρα πώς θα κάνετε manipulate τα δεδομένα, έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Αυτά είναι τα δεδομένα σας. Ας πούμε ότι κάποιος έχει εδώ πέρα τη στήλη ε, ότι αυτό είναι το target variable που έχει, που είναι το 10-year Eurobond rate. Οκ. Okay. Λοιπόν, κάνω λίγο χώρο εδώ πέρα. Προσθέτω εδώ πέρα μερικές στήλες για να έχω χώρο να δουλέψω, να σας το δείξω. Έτσι, ωραία. Αυτό. Τώρα, θέλουμε να δούμε λοιπόν εμείς τώρα, είπαμε, θα έχουμε, όπως σας λέω μέσα στο assignment, σας λέω, create the binary dependent variable that you are going to forecast so that you have one when it is going up, zero elsewhere. Okay. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι εδώ πέρα τι κάνουμε, αυτό, πάμε εδώ πέρα, στο πρώτο cell, δεν μπορώ να βάλω τίποτα έτσι, γιατί δεν ξέρω αν είναι και έπεσα, δεν έχω την προηγούμενη τιμή, άρα αναγκαστικά πάω σε αυτό εδώ. Okay. Πάω σε αυτό λοιπόν εδώ πέρα, το cell, εδώ πέρα, εδώ, και τώρα βλέπω αν ανέβηκε ή έπεσε. Εντάξει, αυτό μπορώ να το κάνω manually, εντάξει, βλέπω ότι ανέβηκε, άρα βάζω ένα. Βλέπω εδώ πέρα ότι ξανανέβηκε, ξαναβάζω ένα και ούτω καθεξής. Κάτσε λίγο να βάλω αυτά, να μην βγαίνουν και τα... Ωραία, να μην βγαίνουν και δεκαδικά γιατί μου τη δίνουνε. Ένας τρόπος είναι να το κάνουμε αυτό manually, εντάξει. Που εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, είναι χαζομάρα να το κάνω manual. Είναι κουραστικό, είναι πολλές οι τιμές. Ο άλλος τρόπος είναι να το κάνω με ένα function εδώ πέρα, πολύ απλό από το Excel. Πάω εδώ πέρα και λέω σε αυτό το cell πάλι. Ίσον για να μπει το function. If, αν, εντάξει, ανοίγω παρένθεση, ξανανοίγω παρένθεση. Αυτό, μείον, αυτό. Ή, αν λοιπόν αυτή η τιμή, η σημερινή μείον τη χθεσινή, αυτό το πράγμα είναι μεγαλύτερο από το 0, εντάξει, που σημαίνει ότι ανέβηκε, τότε βάλε την τιμή 1. Άρα τότε είναι το κόμμα, δώσε 1. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση και άλλο κόμμα, σας το λέει κιόλας εδώ το function, βλέπετε, if logical test, το κάναμε το logical test, value if true, αν είναι αυτό true βάλε 1, value if false, αυτό βάζουμε τώρα, γι' αυτό και το έχει και bold, 0. Εντάξει, κλείνουμε την παρένθεση. Enter. Έτοιμη. Τώρα αυτό το παίρνετε και το κάνετε κάτω, copy-paste, το κατεβάζετε κάτω. Εντάξει. Double click εδώ πέρα και σας το κάνει. Ή το παίρνετε και το τραβάτε έτσι. Όπως θέλετε το κάνετε αυτό. Το τραβάω εδώ για να σας δείξω και κάτι. Βάζω εδώ και τις ημερομηνίες. Τώρα θα δείτε, παίρνω εδώ τις ημερομηνίες. Δεν χρειάζεται να το κάνετε αυτό, απλά για να σας δείξω την αντιστοιχία, έτσι. Παίρνω και τις ημερομηνίες εδώ, copy, τις βάζω εδώ για να δείτε τι ακριβώς κάνουμε. Ωραία. Εδώ λέμε λοιπόν ότι στις 31/8 το 10-year Eurobond rate είναι 1, άρα ανέβηκε. Το βλέπουμε. Εδώ είναι 0 στις 31/10, γιατί στις 31/10 ήταν 5,47 και στις 30/11 πήγε 5,1842. Άρα έπεσε, άρα είναι 0. Αυτό. Οι ίδιες ημερομηνίες είναι αυτές εδώ πέρα. Τώρα, τι λέω. Εμείς δεν πρέπει να έχουμε contemporaneous information. Εντάξει, άρα αν χρησιμοποιήσω τα δεδομένα μου από αυτήν εδώ τη γραμμή, αναγκαστικά αν έχω κενά, δεν τα χρησιμοποιώ τις γραμμές που έχω κενά, ξεκινάω από τις γραμμές που δεν έχω κενά. Αν δεν είχα αυτό το κενό θα ξεκινούσα από εδώ πέρα. Αν τώρα που έχω αυτό το κενό θα ξεκινήσω από εδώ. Αλλά αν ξεκινήσω από εδώ, χρησιμοποιώ ουσιαστικά για να προβλέψω αυτό εδώ, που τι είναι αυτό, η τιμή στις 31/8/99, τα δεδομένα αυτά που είναι το unemployment της 31/8/99, το άλλο unemployment την ίδια περίοδο και το άλλο unemployment, γιατί τώρα δεν είναι όλα unemployment, άρα χρησιμοποιώ contemporaneous information. Εντάξει, αυτό παιδιά δεν το θέλουμε. Okay. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα τώρα, πώς το λύνουμε αυτό το πρόβλημα, απλά θα πάρετε όλη αυτά εδώ πέρα τη στήλη που έχετε κάνει και θα την ανεβάσετε ένα cell πιο πάνω. Σβήνω αυτό εδώ για να μπορέσω να ανεβάσω και τις ημερομηνίες, δηλαδή αυτό εννοώ. Αυτό πώς μπορείτε να το κάνετε. Είτε θα πάτε εδώ πέρα, θα κάνετε highlight, delete, shift cells up. Μάλλον left πάτησα. Εδώ. Shift cells up, τσακ,
ανέβηκε πάνω. Άρα τώρα βλέπετε εδώ πέρα τι έχω. Έχω τα δεδομένα από 31,79, αυτά εδώ, και προβλέπω πλέον στην ίδια γραμμή, θα πάω να προβλέψω αυτό εδώ, που τι είναι αυτό, 31,89. Άρα με τα προηγούμενα δεδομένα, το T-1, προβλέπω το τι. Αυτό θέλω. Εντάξει. Και τώρα, πώς κάνω τα lags εδώ πέρα που σας το ζητάω, μισό λεπτό να διαβάσω. Στο 7 λέω, create 3 lags of independent variables, T-1, T-2, T-3. Now you have a total of 40 variables. Okay. Λοιπόν, πώς το κάνω αυτό εδώ τώρα. Πώς κάνω τα lags. Για να πάρω τα lags, θα παίρνω και τις ημερομηνίες εδώ πέρα μαζί, για να δεν χρειάζεται πάλι να το κάνετε εσείς, γιατί δεν πρέπει να έχετε 100 φορές την ημερομηνία. Απλά για να τονίσω το πώς το κάνουμε. Παίρνουμε αυτό εδώ, όλη τη στήλη φυσικά εσείς, εγώ απλά το βάλα μέχρι εδώ για να μην το παίρνω όλο. Παίρνουμε αυτό και το κατεβάζουμε μια γραμμή κάτω. Εδώ πέρα. Ξαναπαίρνουμε αυτό και το κάνουμε άλλη μια γραμμή κάτω. Ταφ-1, ταφ-2 και άλλη μια γραμμή εδώ πέρα κάτω. Μισό λεπτό να ανοίξω όμως εδώ, θέλει άλλη μια στήλη, γιατί δεν με χωράει εδώ. Θέλω δύο γραμμές, ωραία. Ξαναπαίρνουμε λοιπόν αυτό και το πάμε άλλη μια κάτω, εδώ πέρα. Τσακ. Οπότε δείτε τώρα τι έχουμε. Εδώ πέρα, η εξαρτημένη μας μεταβλητή, είπαμε, είναι αυτή εδώ. Την κάνω highlight για να τη δείτε εδώ πέρα. Είναι αυτό εδώ πέρα, το κίτρινο. Εδώ να κάνει μπαμ. Και με τι θα το προβλέψουμε το κίτρινο. Θα προβλέψουμε, ας πάρουμε μια γραμμή από εδώ πέρα. Ας πάρουμε αυτή τη γραμμή. Εντάξει. Εδώ πέρα. Οπα. Την κάνω και αυτήν, την βάζω ένα χρωματάκι για να δείτε. Ας πάρουμε το γαλάζιο. Ό,τι είναι αυτό. Λοιπόν. Άρα θα προβλέψω την τιμή αυτή του Φεβρουαρίου με δεδομένα όλα αυτά του Ιανουαρίου και με το lag αυτής εδώ της μεταβλητής που βλέπετε είναι αυτό εδώ, είναι της 31, αυτό εδώ είναι 31 Ιανουαρίου, αυτό εδώ είναι 31 12, άρα είναι ταφ-2, αυτό είναι ταφ-1, αυτό είναι ταφ, αυτό είναι ταφ-1, αυτό είναι ταφ-2 και αυτό είναι του 11, αυτό είναι ταφ-3, αυτό είναι παιδιά. Εντάξει. Και κάτι σημαντικό εδώ πέρα, προφανώς σας είπα εσείς δεν θα έχετε αυτά εδώ. Εντάξει. Εσείς αυτά εδώ δεν τα έχετε. Εγώ τα έβαλα for illustration εδώ πέρα απλά για να σας τονίσω, να δείτε στην πράξη τι κάνουμε. Χρησιμοποιούμε ότι θα προβλέπουμε αυτό που είναι τον Φεβρουάριο του 2000 με τα lags του που είναι Ιανουάριος 2000, 12ος του 99 και 11ος του 99 και με το ταφ-1 των άλλων μεταβλητών που είναι 31 Ιανουάριος του 2000 σε όλες τις άλλες μεταβλητές και αυτές εδώ και από την άλλη μεριά που δεν τις δείχνω τώρα, δεν υπάρχει νόημα έτσι. Αυτό πρέπει να κάνετε. Αυτό είναι τα δεδομένα. Μόνο εδώ πέρα μετά προσέξτε το εξής. Εντάξει. Επειδή εδώ πέρα τώρα πλέον έχουμε κενά, όπου δημιουργούμε κενά, οπουδήποτε, όχι μόνο μασιλέμι, οικονομετρία, οπουδήποτε και σε οποιοδήποτε πρόγραμμα χρησιμοποιούμε, όχι μόνο MATLAB και Classification Learner, αυτά εδώ πέρα ουσιαστικά τα αχρηστεύονται. Όλες οι παρατηρήσεις. Αυτές εδώ από εκεί και πάνω που έχουμε κενό, αχρηστεύονται όχι μόνο για αυτές τις μεταβλητές εδώ που έχουν τα κενά, αλλά για όλες. Γιατί δεν μπορεί να έχει εδώ πέρα με αυτή τη γραμμή να τρέξει το MATLAB, να τρέξει τι, αφού εδώ πέρα θα παίρνει τίποτα στην τιμή αυτών των μεταβλητών και θα σου βγάζει λάθος. Άρα λοιπόν μετά αυτό που θα κάνετε από εδώ πέρα είναι θα πάρετε αυτά εδώ μέχρι εκεί που είναι το τελευταίο κενό, αυτές τις γραμμές και δεξί κλικ, delete. Τσακ, έτοιμα τα δεδομένα σας. Και ουσιαστικά θα είναι έτοιμα όταν το κάνετε έτσι. Παίρνετε και αυτές τις στήλες. Καλά, εσείς δεν τις έχετε. Όπα. Τις σβήνετε, μισό λεπτό. Αχ, έκανα copy τα functions. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Copy, paste values. Undo. Copy, paste values. Copy. Εσείς δεν το χρειαστείτε αυτό, γιατί δεν θα έχετε τις ημερομηνίες εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτό και αυτό τα σβήνουμε. Ωραία. Βλέπετε, καλά, σε εσάς ήταν γεμάτα όλα αυτά, έτσι, εγώ είπαμε το κάνω εγώ μέχρι εδώ. Έτοιμες οι μεταβλητές μου. Εδώ ουσιαστικά τώρα έχω, αυτή είναι το label μου ή το target variable, εντάξει. Label το βάζω εδώ πέρα, L στο TAF. Αυτό εδώ πέρα, α, και αυτό έπρεπε να σβήσω.
Άντε πάλι. Εδώ πέρα, μισό λεπτό τώρα, παιδιά. Copy. Copy. Paste. Ωραία. Λοιπόν, έχω το label μου στο TAF, το target βαρέω αυτό που πάω να προβλέψω. Έχω το label μου στο TAF-1 και πώς ήταν το label μου μια περίοδο πριν, το label μου στο TAF-2 και το label μου στο TAF-3. Okay. Και ουσιαστικά έτσι όπως τα έχω κάνει τώρα, όλες οι άλλες οι επεξηγηματικές μεταβλητές, όλες αυτές εδώ πέρα, και αυτές εδώ πέρα και τα λοιπά, ουσιαστικά τώρα είναι στο TAF-1. Αν αυτό είναι TAF, οι άλλες είναι TAF-1. Αν αυτό το θεωρώ ότι είναι TAF-1, οι άλλες είναι TAF, έτσι. Καταλαβαίνετε το point. Αυτό είναι που πρέπει να κάνετε. Αυτό πρέπει να κοιτάξετε, να προσέξετε. Διαφορετικά, ή θα κάνετε λάθος, ή θα έχετε contaminated το sample σας. Έτσι. Και με contaminated sample σημαίνει ότι πλέον εγώ προβλέπω κάτι το οποίο έχει ήδη γίνει. Εντάξει, καταλαβαίνετε το πω, αυτό είναι σαν να κάνουμε cheating. Σαν να κλέβουμε. Δεν μας ενδιαφέρει το να κλέβουμε όχι, αλλά το θέμα είναι ότι δεν κάνουμε πραγματική πρόβλεψη. Πραγματικό forecast. Okay, αυτό είναι. Ό,τι απορίες έχετε, μου λέτε στο data manipulation ή οπουδήποτε. Αυτά, παιδιά.